τις πρώτες μέρες που ξεκίνησε η καραντίνα, πρόλαβα ευτυχώς και επέστρεψα Κρήτη. Ήμουν Αθήνα. Έχω κλείσει με μια manager στην Ελλάδα που είναι και σκάουτρια εξωτερικό. Και έτσι μαζί θα δημιουργήσουμε ή μάλλον θα τελειώσουμε το καινούργιο μου book. Γιατί έχω εντάξει, έχω αλλάξει το μαλλί μου, οπότε έχω μια καινούργια αλλαγή. Και χρειάζεται να έχω ένα καινούργιο book σίγουρα. Ξέρω ότι έχουν ακουστεί διάφορα λίγο για τη σχέση μου τον τελευταίο καιρό. Και η αλήθεια είναι ότι ναι, η όδος έχει πάρει τέλος. Ακόμα μιλάμε, είμαστε καλά, είναι κάτι κοινό, μια απόφαση κοινή, η αλήθεια είναι. Είναι κάτι πράγμα που δεν προχώραγε παραπάνω, δηλαδή δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη αιτία. Είχαμε δώσει ευκαιρία και άλλη στη σχέση μας και απλά ήρθε η στιγμή που τελείωσε. Καταλάβω ότι είχαμε διαφορετικούς δρόμους, δηλαδή ο τερματισμός μου δεν ήταν ο ίδιος πλέον. Και το συζητήσαμε μαζί και αποφασίσαμε ότι είναι καλύτερα να μην είμαστε μαζί και να τελειώσει τη σχέση. Οπότε δεν υπάρχει κάτι απόλυτο ή συγκεκριμένο. Με όλες τις κοπέλες που είμαστε στο παιχνίδι, πραγματικά με όλες, εκτός της ΕΦΕΦ, έχουμε κρατήσει ακόμα την επαφή, δηλαδή μιλάμε συνέχεια. Αυτές τις ειδικά τις μέρες της καραντίνας έχουμε κάνει διάφορα πράγματα μαζί. Ομαδικά, έχουμε κάνει βιντεάκια, στέλνουμε φωτογραφίες, λέμε πώς περνάει η μέρα μας, συνταγές, δεν ξέρω, διάφορα. Προσωπικά έχω δει κάποιες φωτογραφίες, κάποιες δουλειές από την Άννα Μαρία. Από την κάθε δεν έχω δει ακόμα πάρα πολλά πράγματα. Ίσως δεν υπάρχουν στα social, δεν ξέρω, ίσως έχουν γίνει και δεν υπάρχουν. Δεν έχω επαφή για να ξέρω την αλήθεια. Αλλά την Άννα Μαρία ξέρω ότι είναι σε ένα καλό πρακτορείο στην Αθήνα. Έχω δει δουλειές της, οπότε βλέπω ότι πάει πάρα πολύ καλά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πραγματικά της αξίζει. Στην καραντίνα ξεκίνησα να κάνουμε video call shoot με κάποια κορίτσια. Είναι ένα καινούργιο χόμπι που το λέω πλέον χόμπι αυτή τη στιγμή. Που έχει φέρει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα και έχει εξελιχθεί, δηλαδή έχει κάνει και με κοπέλες που είναι εξωτερικό. Και μου αρέσει πάρα πολύ, το ζω πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπω, τις βοηθάω, λέω τη γνώμη μου, βλέπω ποια είναι τα λάθη, πώς τα σωστά. Και είναι κάτι πολύ ωραίο. Γιατί εντάξει, το να είσαι μοντέλο, ξέρεις πολλά πράγματα. Το να είσαι πίσω από την κάμερα, ξέρεις τι να τους πεις μετά, να τις βοηθήσεις.